Αυτός φταίει. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Με έφερε να κάνουμε ψάρεμα με κανό. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο τη διαδικασία φουσκώματος του κανό. Είναι φουσκωτό κανό. Και να δοκιμάσουμε σήμερα να κάνουμε το ψαρεματάκι μας με το κανό. Να κάνουμε ψάρεμα με φουσκωτό και με μεγάλη προσοχή, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Αν προσέχεις, γίνονται όλα. Τι είναι αυτό? Αυτό θα το δείτε σε λίγο που πάει. Επειδή έγινε μια χαζομάρα στην πρώτη εξόρβησή μου και έχασα ένα καλάμι, αναγκάστηκα να φτιάξω μια βασούρα για να τα βάζω το καλάμι. Θα δείτε στο τέλος όταν το φουσκώσουμε πώς πάει. Εδώ πάει λίγο μουσικούλα. Δεξιά αριστερά. Είχαμε ένα ατύχημα. Θέλω να ακούσω. Εντάξει, γι' αυτό το πετάει, έχει φτάσει. Έχει σκώσει. Έτσι. Ένα, δύο, τρία, πέντε καλάνια χωράει. Γεια σου ρε Γιάννη με τις πατέντες. Και ούτε φεύγει, έτσι έχει σφινώσει τη γωνία. Τέλος. Λοιπόν, δένουμε τα καθίσματα, θα θυμαστούμε και θα μπούμε μέσα. Και επίσης έχουμε να πούμε ότι άλλα μας έδειχναν τα μετεωρολογικά και άλλο έχει. Τέλος πάντων, θα πάμε τώρα και θα δούμε. Λοιπόν, πήραμε την κατάλληλη αμφίεση, έτσι, μαϊουδάκι. Το κανό μας είναι έτοιμο, φορτωμένο. Μας προσφέρει και λίγο θέαμα τώρα ο Γιάννης, θα σας δείξω τώρα εδώ πως κάνει, πως βάζει το μαγιό του. Δεν περίμενα να φοράει από μέσα κάτι. Βάζουμε και τα πτερίγια εδώ πέρα, ε. Γιατί εντάξει, είμαστε και γρήγοροι εμείς. Όχι ρε, θέμα ευστάθειας. Κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά θα καταφέρουμε. Έλα. Ρίξαμε την καθετή μας τώρα. Ο καιρός δεν είναι και ο πιο καλός, ο καλύτερος που θα μπορούσε να είναι, αλλά βάλαμε την πλωτή άγκυρα να μας κρατήσει λίγο και να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πατώσαμε. Ναι, πατώσαμε. Πατώσε. Ναι. Δηλαδή. Ναι, γύρω στα 40-50 μέτρα. Έλα ρε, κόψε τις χαζομάρες, έτσι. Δεν έκανα εγώ τις καταλήκες σου. Δεν έκανα τις καταλήκες. Το πήρα. Το πήραμε. Το πρώτο ψαράκι το πήραμε. Έχεις κάπου να βάλουμε τα ψάρια. Αρχικά στα κουλά, άμα δούμε ότι συνεχίζει το θέμα, το λίγο ψάρι, όλο θέλει. Θα πετάξουμε τα τεχνητά σου. Αμέσως, όλα πίσω. Νόμιζα ότι δεν με πειράζει από πίσω. Διπλέτα κιόλας. Δύο χάνη. Το πρώτο μας ήταν δύο χάνη. Θα πάνε πάλι μέσα, γιατί χάνους δεν θέλουμε. Δεν μαζεύουμε. Όχι τώρα, σε λίγο. Λίγο να κρατήσω. Έπα μέσα και εσύ μέσα. Οι γλάροι μας πήρανε χαμπάρι ότι ρίξαμε τους χάνους μέσα.
Να τος. Απλά κοίτα έξω, να βάλουμε σημάδι, να δούμε πού είμαστε περίπου, αν είμαστε να... Έχουμε σκητήσει τους χάνους σήμερα, ε. Πολύ χάνους. Έβγες μετά από τα πετσίματα που με έχει καταραστεί εδώ ο φίλος. Πιάσαμε το πρώτο χάνο. Το πρώτο χάνο, για να δούμε. Άτος, ο πρώτος χάνος. Πάμε για τον επόμενο. Παλεύουμε με τα κύματα. Με το Γιαννάκι. Δώσε κουμπί. Σκύλιασε. Δίνει το ρυθμό ο Γιάννης. Επάμε. Προχώρα. Προχώρα. 20 μέτρα. Όπα. Δεν θες. Ναι, ναι. Ε. Ωραία. Πάμε να ρίξουμε. Ωραία μύριση. Βάρες. Το πήραμε. Εκεί κοίταξε το λίγισμα που κάνει το καλάμι και θα μου πεις άμα είναι καλό. Θα είναι ένας χοντρός χάνος. Δεν σου είπα εγώ χάνος. Άτος. Κι άλλος χάνος. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι άλλο ψάρι. Έλα Βαγγέλη, πιάσαμε. Ο Γιάννης κάνει jigging. Εγώ το έριξα στην καθετή. Διπλέτα ο Βαγγέλης. Διπλέτα στους χάνους. Δύο χάνει. Δεν ξέρω τι να πω. Άλλος χάνος. Και άλλος χάνος. Αυτός. Δες το παγό ότι είναι πάνω ο χάνος μας. Άτος. Άτος. Όχι, δεν είναι χάνος, είναι πέρκα. Πιάσαμε κάτι διαφορετικό. Εκεί ψαρεύουμε και έρχονται και τα... Έχουμε τη φουσκοθαλάσσια. Τα πυροσβεστικά. Αντάς να βρεθούμε. Να πάρουν νερό από εδώ. Ε, Γιαννάκι. Πιάσαμε και εμείς ένα ψαράκι. Ναι. Σε έβγαλε όλο ο Βάγγελης. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε. Για να δούμε. Έχουμε μεγάλη αγωνία. Ναι. Αν θα είναι χάνος ή πέρκα. Και λαχτάρα, να δούμε τι θα είναι. Βλέπω το πρόσωπό σου. Ναι, το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Έχει σχηματίσει την αγωνία πάνω στα μάτια σου. Φαίνεται. Νάτος. Όπα. Λοιπόν, μόλις χάσαμε την άγκυρα, γιατί κάπου φρακάραμε και αναγκαστήκαμε και την κόψαμε. Πάμε λίγο προς τα έξω και βλέπουμε. Τι είναι αυτά εδώ. Παραγάδια μας. Παραγάδια, περίμενα να θέλουμε τέτοιο. Δεν χρειάζεται, δεν μας τίποτα. Τράβε στο καλάμι. Τράβε στο καλάμι. Λοιπόν, περίμενα. Τράβα τα πάνω. Τράβε στο καλάμι. Όχι. Μην το πετάξεις μέσα. Α, ναι, εντάξει. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί πιανόμαστε. Άλλαξες τι μπορούμε να κάνουμε αυτό τώρα. Το κάνουμε άγκυρα. Ε? Θες να δεθούμε αυτό. Τι να δεθείς με αυτό, ρε. Το κόψω κομμάτια. Να μην... Αυτό είναι κομμάτια. Ωραία, το βάλουμε εδώ, το βάλουμε έξω. Να κάνω παρακάτι για το βάλουμε, να έχεις τίποτα να αρχίσω ψάρι. Έλα. Ωραία τότε. Αυτό θα το βγάλουμε έξω, να μην πιαστεί κανείς άλλος. Νάτος. Φίλε.
Είχα κάτι πολύ καλό απάνω, δεν ξέρω αν έφυγε. Δεν αισθάνομαι, είχα κάτι πολύ καλό απάνω. Πριν λίγο. Δεν αισθάνομαι τώρα βάρος. Έφυγε. Είχα κάτι πολύ καλό, διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα πάμε με το σύστημα πίσω, επιστρέφουμε πίσω. Πίσω ρε. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια, έλα. Έλα. Σαν να πετάς αετό, πάμε. Θέλω το πιάσω από σένα, από τα δύο. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει κανονικά. Με τελειώνω. Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα κάνουμε τον εαυτό μας αναμοπαράγαγο, έτσι. Πώς είναι για τον αναμοπαράγαγο, Είδες. Τρομερό, αναμοπαράγαδο με καγιάκ. Βγάζει ψάρι και ο Γιάννης. Πάρε καλά που απασχολήθηκες με τίποτα άλλο για να βγάλει ψάρι. Ευτυχώς που δεν ήμουν κάτω εγώ, για να βγάλεις εσύ εσύ. Ευτυχώς. Έλα, δείξε μας το ψάρι σου. Να σου πω ποιος είσαι. Δείξε μας το ψάρι σου. Κάτσε να σου δείξω πόσο μεγάλο ψάρι. Να σου πω ποιος είσαι. Εδώ μετά λοιπόν. Όπα, νάτος. Δύο. Διπλέτα. Διπλέτα. Άρα Γιάννη. Όποιο δάσκαλο λέει, κάτσε. Έτσι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Έχω βάλει τη μηχανή πίσω και με πάει. Παρκάδα. Θα κάνει και τη γυμναστικούλα του, θα κάνει όλα. Ναι, κάτι και εγώ ακούω εκεί πέρα, θα το δούμε. Ωραία εμπειρία, ήταν σημερινή, γυμναστήκαμε, κάναμε την πλάκα μας. Πλάκα, ψάρια μπορεί να με βρήκαμε εδώ, αλλά εντάξει. Σημασία έχει ότι πέρασαμε ωραία. Σημασία έχει ότι πέρασαμε πολύ ωραία. Θα δούμε τώρα λίγο και το ξεφούσκωμα, αν προλάβουμε. Αλλά θα φύγουμε με συνοπικές διαδικασίες. Απέσουμε, κράτα ρε, κράτα ρε. Κράτα ρε, κράτα ρε. Εδώ θα βγω, κράτα όμως, κράτα. Να βγαίνετε από την παραλία. Συμβουλή. Όχι ποτέ όταν είσαι μόνη. Μόνη. Είμαι. Λοιπόν, κάτσε μου.